γήπεδο του Αλικιανού, τα κορίτσια του αθλητικού ομίλου Χανιά υποδέχτηκαν τον πρωτοπόρο Λεοντικό Κηφισιάς. Η είσοδος των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο με το διαιτητικό τρίο. Όλα αυτά λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης και μόλις στο 10ο λεπτό η Νιαβραδάκη θα προσπαθήσει να βρει ουσιαστικά Τσικουδάκη. Το λάθος από την άμυνα Χαϊτίδου βγαίνει και μπλοκάρει σταθερά την μπάλα στην πρώτη απειλή. Στη συνέχεια στο 17ο λεπτό κόρνερ, η κεφαλιά από την Τάτη, μπάλα θα πέρασει out. Απαντάει ο Λεοντικός, ο οποίος εδώ θα κάνει το κλέψιμο με τη Γιαννούτσου, πρώην παίκτρια του Αχανιά, όμως η Στανίνου θα βγει και θα απομακρύνει. Η Τζουτζουράκη κάθεται παλιά για την Νιαβραδάκη, η οποία θα δοκιμάσει το σουτ πάνω από τα δοκάρια της Χαϊτίδου. Και 4 λεπτά αργότερα, στο 31 πιο συγκεκριμένα, η Νιαβραδάκη θα συνδυαστεί με την Κασομένου. Η Κασομένου θα βρεθεί στο έδαφος από τις κόντρες. Η μπάρα θα καταλήξει στη Ματιουδάκη, η οποία θα σουτάρει και η Χαϊτίδου θα δικαιώσει κόρνερ. Από το κόρνερ θα περάσει μπάλα από όλους. Η Κασομένου θα πιάσει την κεφαλιά, η μπάρα θα περάσει όμως έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι. Για να φτάσουμε στο 35ο λεπτό, ωραία κίνηση από την Νιαβραδάκη, η οποία θα κάνει και τη σέντρα. Η Κασομένου θα προλάβει τη Χαϊτίδου και θα πετύχει τον γκολ για την ομάδα του αθλητικού ομίλου Χανιά. 1-0 λοιπόν στο 35 με σκόρερ την Κασομένου, η οποία πανηγυρίζει. Υπήρξε ένας μικρό τραυματισμός στον Λεοντικό. Τζουτζουράκη, περάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Θα βρει τη Νιαβραδάκη στο 53ο λεπτό. Αυτή θα δοκιμάσει ένα σουτ με το αριστερό. Η μπάλα θα κοντράρει σε μια πλάτη και θα καταλήξει σε κόρνερ. 54ο λεπτό, Τζουτζουράκη έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δοκιμάζει το σουτ, κατεβαίνει μπάλα, αλλά θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Νέα προσπάθεια και πάλι με τον Τζουτζουράκη στο 63. Αυτή τη φορά το σουτ η Χαϊτίδου θα μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια, σταθερά την μπάλα. 70ο λεπτό, φάουλ με την Γκούφα. Η Ντάτη την κεφαλιά, η Στανίνου βγαίνει, θα απομακρύνει τον κίνδυνο. Πίεση ξανά από τις παίκτριες του Λεοντικού. Ένα σουτ το οποίο θα γίνει, η Στανίνου θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Λίγο πριν το φινάλε και πάλι, ο Λεοντικός θα βγει στην επίθεση, ένα σουτ μακρινό στην αγκαλιά της Στανίνου. Και τα κορίτσια του Γιάννη Τσικουδάκη, τα οποία θα χειροκροτήσουν τον κόσμο ο οποίος βρέθηκε στις κερκίδες. Μια σημαντική νίκη απέναντι στο Λεοντικό, δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, που μπορεί να σημαίνει πολλά. Και ο καθιερωμένος χορός. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Λεοντικού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σήμερα γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πιστεύω από τις δύο καλύτερες ομάδες του ομίλου, που κανονικά και οι δύο ομάδες αυτές έπρεπε να ήταν στην Αλφα-Εθνική, με την ποιότητα που έχουν. Στο παιχνίδι, στο πρώτο 20 λεπτό μπήκαμε νοθρά, μετά ισορροπήσαμε, τα δώσαμε όλα και είχαμε βάλει ένα στόχο, μην το πάρει αίτητο, να έχει μία ήττα έστω από τα Χανιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Λεοντικό και για την φιλοξενία που είχε στην Αθήνα. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και εύχομαι ό,τι καλύτερο και μακάρι και το πρωτάθλημα στην Α. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Και συγχαρητήρια και στις δικές μου παίκτριες που δώσανε σήμερα ό,τι είχαν και δεν είχαν. Στη διοίκηση και σε όλο το φύλαθρο κόσμο των Χανίων. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ δυνατό, ένα ντέρμπι σήμερα. Και οι δύο ομάδες έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Εμείς μπήκαμε δυνατά στον αγώνα, στο πρώτο 20 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Χάσανε κάποιες ευκαιρίες. Μετά ανέβηκαν οι γηπεδούχος ομάδα, τα Χανιά, πιέσανε και σε μια πίεση καρποφόρησαν και βάλανε ένα γκολ το οποίο έκρινε και την εξέλιξη του αγώνα. Ήταν το καθοριστικό. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε πάλι, τα δώσαμε όλα, αλλά είχαμε ένα ποιοτικό αντίπαλο απέναντί μας και δεν τα καταφέραμε να το φέρουμε το παιχνίδι στα ίσα και να σοφαρίσουμε. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα των Χανίων. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί σήμερα μαθηματικά πιστοποιήσαμε και το πρωτάθλημα. Αυτό, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα του Χανίων και σε όλη την ομάδα του Λεοντικού, στη διοίκηση και στις παίκτριές μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από την καρδιά μου την ομάδα των Χανίων και τη διοίκησή της, όπως και τον προπονητή και γενικά όλη την ομάδα για τη φιλοξενία που μας δώσανε σήμερα. Η τελευταία σκηνή με το τιμητικό πασίγιο της ομάδας των Χανίων είναι η αναγνώριση από έναν άξιο αντίπαλο για την πορεία μας στο πρωτάθλημα φέτος. Αν από κάποιον έπρεπε να σπάσει το ήττη του Λεοντικού, ας είναι από τα Χανιά, γιατί πραγματικά είναι μαζί με το Λεοντικό, είμαστε θεωρώ οι δύο καλύτερες ομάδες του τρίτου ομίλου της Β' Εθνικής. Τα Χανιά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι και αυτά στην Α' Εθνική. Πιστεύω ότι του χρόνου, αν δεν αλλάξει κάτι, θα τα καταφέρουν και να είναι και αυτά μαζί μας στην Πρώτη Εθνική. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ.